Για να δουν τι θα γίνει. Μάλιστα και ο ίδιος ο Υπουργός είπε ότι σε συνεννόηση με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών θα πρέπει τα τυχόν προβλήματα να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν. Κύριε Κυριάκου, καταρχάς να αναφέρομαι ότι η γνωστοποίηση έχει 6 μήνες που έγινε. Μάλιστα. Το πρόβλημα έπρεπε να μείνει σήμερα, που δεν έχει πρόβλημα για μένα, να μείνει σήμερα την τελευταία την ημέρα που έληξε η προθεσμία των 6 μηνών. Έστειλαν επιστολές τον Υπουργό εδώ και κάποιες εβδομάδες. Ναι, ο Υπουργός ήμουν εκεί που απάντησε στο ΣΥΓΜΑ σήμερα. Έχει πει ότι πρόσφατα πήρε τις επιστολές, τις διαβίβασε στο αρμόδιο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Οι τεχνοκράτες να το απαντήσουν και θα απαντήσει. Μάλιστα, η πρώτη επιστολή ήταν 8 Οκτωβρίου, εν πάση περιπτώσει, ναι. Πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι ότι έχουμε πει και το πρωί ότι τα χαρακτηριστικά των πινακίδων αυτών είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Αυτές οι πινακίδες κυκλοφορούν εδώ και χρόνια στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ προσωπικά δεν άκουσα κανένα. Ναι, αλλά τα στοιχεία που μας δίνει για την Βρετανία είναι ότι οι πινακίδες είναι πολύ μικρότερες από ό,τι είναι οι δικές μας. Όχι, δεν είναι πολύ μικρότερες. Okay. Εγώ τις είδα, έχω και φωτογραφίες, δεν είναι πολύ μικρότερες. Εν πάση περιπτώσει. Όταν έγιναν. Άρα μικρότερες είναι. Οι μικρότερες είναι από τις δικές μας. Δεν το ξέρω αν είναι μικρότερες. Πάντως είναι του ιδίου μεγέθους περίπου. Τόσο μεγάλες. Δεν ξέρω τώρα αν είναι 2 εκατοστά ή 3 εκατοστά πιο μικρές. Αλλά αντιλαμβάνομαι όταν έγιναν οι προδιαγραφές τα χαρακτηριστικά. Είναι σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα ίδια. Το ότι σε περίπτωση δυστυχήματος μπορεί να έχουμε ακροτηριασμούς, πώς το σχολιάζετε? Δεν το ξέρω να υπάρχει τέτοιο πράγμα. Οι μοτοσυκλετιστές κάνουν τη ζωή τους, κύριε Κυριάκου, γιατί εφορούν το κράνος τους, γιατί τρέχουν με υπερβολική ταχύτητα. Αυτά είναι τα. Μάλιστα. Το να δοθεί κάποιες μέρες παράταση, αυτό είναι στα πλάνα σας ή δεν μπορεί να γίνει? Δεν είναι θέμα της αστυνομίας. Είναι θέμα του εφόρου, ο οποίος έκανε τη γνωστοποίηση του, έδωσε τους 6 μήνες προθεσμία. Αν ο εφόρος αποφασίσει να δώσει προθεσμία, εμείς θα εφαρμόσουμε τη γνωστοποίηση. Αλλά δεν είναι θέμα δικό μας. Σήμερα δεν χάσατε ούτε λεπτό, ξεκινήσατε τις καταγγελίες, κύριε Δημητρίου, σήμερα. Ξεκινήσαμε τους ελέγχους. Τους ελέγχους. Όπως και το χρονοδιάγραμμα. Από εκεί και πέρα έχουμε μπει και ο κύριος Υπουργός είπε συγκοινωνία στις δηλώσεις του, το ΣΥΓΜΑ ήμουν εκεί. Εάν οποιαδήποτε μοτοσυκλέτα έχει πρόβλημα, δεν πήγε σε συγκεκριμένο συνεργείο και του είπα δεν μπορούν να τοποθετηθούν οι πινακίδες, να την οδηγήσει στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών στους τεχνικούς εκεί και να μας πούν και θα βρούμε τη λύση. Αυτό. Αν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Πότε το ανακοινώσατε αυτό? Πού το ανακοινώσατε, διαρωτάτε ο κύριος Αλεξάνδρου? Ήμουν εκεί. Α, σήμερα. Μάλιστα. Ναι, πριν από λίγο. Ναι. Οι οποίες πήγε σε συγκεκριμένο συνεργείο κατασκευής πινακίδων και του είπαν ότι δεν παίρνει μοτοσυκλέτα, δεν μπορεί να τοποθετηθεί πινακίδα πάνω, να την οδηγήσει στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών για να του πει εκεί υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και θα δώσουμε λύση αν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Μάλιστα. Άρα, καθαρό, κύριε Κυριακού. Καθαρό. Σας ικανοποιεί, κύριε Αλεξάνδρου, αυτή η διευθέτηση που δίνετε? Θα ενημερώσουμε τα μέλη μας, ναι, και όλες τις οργανωμένες λέσεις και σωματεία, αυτοί που έχουν πρόβλημα να αποταθούν στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Μάλιστα. Έτσι θα βρούμε τη λύση. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει κάτι με αυτά που μου λένε τώρα. Μόνο αυτό μπορούμε να κάνουμε. Μάλιστα. Να πάμε στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Άρα είναι δεν ξέρω τη διαδικασία που θα γίνει εκεί. Ώρα, ενημερώστε τα μέλη σας. Η αστυνομία είναι εκεί όμως, καραδοκεί, καταγγέλει. Διότι έχουμε μάθει ότι στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών είναι χαμός. Δηλαδή είναι αρκετοί εκεί, περιμένουν ώρες. Άλλο θέμα και αυτό. Με αυτά τα προβλήματα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Αλεξάνδρου, ευχαριστούμε και τον κύριο Δημητρίου. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριοι. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τις αφλατοξίνες, γιατί και εδώ υπάρχει τεράστιο θέμα. Έχουμε τον κύριο Χρήστου, τον αναπληρωτή διευθυντή υγειονομικών υπηρεσιών. Αφλατοξίνες.